Και τώρα δείτε διακίνηση της πέμπτης υποδρομίας στα 1800 μέτρα, στα 1600 μέτρα που θα διεκδικήσουν το κύπελο Κνωσού φοράδες 3 ετών. Αμέσως για την πρωτοπορία θέλει να έρθει, μάλλον μετά τα πρώτα μέτρα βγαίνει η Τζονέλα, ακολουθεί η Priceless και πιο πίσω είναι η Mountain Glow, τέταρτη θέση η Nassel, Δημοκρατία και στην τελευταία θέση η Dollar Girl. Τζονέλα στο ύψος των 1200 μέτρων προηγείται η Priceless, το νούμερο 5 ακολουθεί. Πιο πίσω είναι η Mountain Glow, το νούμερο 2, η Nassel το νούμερο 4, η Δημοκρατία το νούμερο 1 και η Dollar Girl το νούμερο 4. Περάσαμε και τα 1000 μέτρα. Τζονέλα και Priceless, Mountain Glow, Δημοκρατία, Nassel, Dollar Girl. Περάσαμε και τα 800 μέτρα με την Τζονέλα σταθερά να προηγείται. Η Priceless είναι κοντά της. Περί τα δύο μήκη πίσω είναι η Mountain Glow, η Δημοκρατία που θέλει να ανέβει απ' έξω, η Nassel και η Dollar Girl. Περάσαμε και τα 600 με την Priceless να θέλει να προηγηθεί και να μπει πρώτη στην ευθεία. Η Τζονέλα είναι στη δεύτερη θέση. Και στην ευθεία η Priceless θα μπει πρώτη, η Τζονέλα από μέσα είναι η Mountain Glow, απ' έξω θέλει να ανέβει η Nassel. Η Priceless που θέλει να ξεφύγει τον αντιπάλων της, η Mountain Glow είναι στην δεύτερη θέση. Priceless και Mountain Glow. Priceless στη νίκη, Mountain Glow στη δεύτερη θέση. Nassel και Dollar Girl. Priceless λοιπόν, εύκολη νικήτρια, κατακτά το κύπελο Κνωσού. Mountain Glow στη δεύτερη θέση.